Εφαρμογή 2. Μας ζητάνε να αποδείξουμε δύο ταυτότητες, τριγωνομετρικές ταυτότητες λέγονται αυτές. Η πρώτη λέει ότι το ημίτονο στην τετάρτη της γωνίας ω συν το συνημίτονο στην τετάρτη της γωνίας ω, ότι είναι ίσο με 1 μείον 2 ημίτονο τετράγωνο ω επί συνημίτονο τετράγωνο ω. Και η δεύτερη λέει ότι το ημίτονο στην τετάρτη μιας γωνίας ω μείον συνημίτονο στην τετάρτη της γωνίας ω ισούται με 2 ημίτονο στο τετράγωνο ω μείον 1. Φυσικά θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις τριγωνομετρικές ταυτότητες που ξέρουμε. Να πούμε επίσης και κάτι επιπλέον. Όταν συναντάμε άθροισμα, όπως εδώ στο πρώτο ερώτημα, το ημίτονο δηλαδή στην τετάρτη ω και το συνημίτονο στην τετάρτη ω, μπορούμε αυτό να το κάνουμε ημίτονο στο τετράγωνο του ω και όλο μαζί στο τετράγωνο, συν το συνημίτονο τετράγωνο ω και όλο μαζί στο τετράγωνο. Και να θυμηθούμε ότι είχαμε μάθει πέρσι μια ταυτότητα που έλεγε ότι το α στο τετράγωνο συν 2αβ συν β στο τετράγωνο, όποτε το συναντήσουμε, είναι η ταυτότητα α συν β και όλο στο τετράγωνο, και μάλιστα πηγαίνοντας το διπλάσιο γινόμενο στο δεύτερο μέλος μπορεί να γραφτεί αυτή η ταυτότητα και στη μορφή α τετράγωνο και β τετράγωνο ίσον με α συν β και όλο μαζί στο τετράγωνο μείον 2α επί β. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή την ταυτότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάτι τέτοιο, έχουμε α στο τετράγωνο συν β στο τετράγωνο, όπου αντί για α βέβαια είναι η παρένθεση ημίτονο τετράγωνο ω και αντί για β είναι το συνημίτονο στο τετράγωνο ω. Θα γίνει λοιπόν σύμφωνα με την ταυτότητα που έχουμε γράψει εδώ δίπλα, το ημίτονο στο τετράγωνο ω συν συνημίτονο στο τετράγωνο ω όλο μαζί στο τετράγωνο, είναι το α συν β όλο μαζί στο τετράγωνο, μείον 2 α επί β, δηλαδή ημίτονο στο τετράγωνο του ω επί συνημίτονο στο τετράγωνο του ω. Και αν τώρα θυμηθούμε ότι από την πρώτη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα αυτή η πρώτη παρένθεση είναι 1, 1 στο τετράγωνο βέβαια, αλλά το 1 στο τετράγωνο κάνει 1, βγήκε 1 μείον 2, ημίτονο στο τετράγωνο ω, επί συνημίτονο στο τετράγωνο ω, και έτσι αποδείχτηκε αυτή η πρώτη σχέση που μας ζήτησε. Για τη δεύτερη θα προσέξουμε ότι είναι διαφορά, όχι πρόσθεση, δηλαδή στη δεύτερη έχουμε το ημίτονο στην τετάρτη ω, μείον συνημίτονο στην τετάρτη ω. Πάλι βέβαια μπορούμε να το γράψουμε ημίτονο στο τετράγωνο του ω και όλο στο τετράγωνο, μείον συνημίτονο στο τετράγωνο του ω και όλο στο τετράγωνο. Τώρα βέβαια είναι διαφορά τετραγώνων, είναι το α στο τετράγωνο μείον β στο τετράγωνο, όπως ξέρουμε από το γυμνάσιο αυτό ισούται με α μείον β επί α συν β, η διαφορά τετραγώνων. Αντί για α βέβαια εμείς έχουμε πάλι το ημίτονο τετράγωνο ω και αντί για β έχουμε το συνημίτονο τετράγωνο ω, άρα θα γίνει ημίτονο στο τετράγωνο ω μείον συνημίτονο στο τετράγωνο ω επί α συν β, δηλαδή ημίτονο στο τετράγωνο ω και συνημίτονο στο τετράγωνο ω. Η δεύτερη παρένθεση πάλι είναι η βασική τριγωνομετρική ταυτότητα που ξέρουμε ότι κάνει 1, άρα μας μένει το ημίτονο στο τετράγωνο ω πλην συνημίτονο τετράγωνο ω επί 1, που βέβαια δεν χρειάζεται. Δεν βγήκε όμως ακριβώς αυτό που θέλουμε. Εμείς θέλουμε 2 ημίτονο τετράγωνο ω μείον 1 και μας έχει βγει ημίτονο τετράγωνο ω μείον συνημίτονο τετράγωνο ω. Θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε 2 ημίτονο στο τετράγωνο ω μείον 1, αλλά έχει βγει αυτό. Προφανώς το συνημίτονο πρέπει να φροντίσουμε να εξαφανιστεί. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη τριγωνομετρική ταυτότητα που έχουμε μάθει, ότι το ημίτονο τετράγωνο θ και συνμίτονο τετράγωνο θ είναι ίσο πάντα με 1, και όπως έχουμε πει μπορούμε να πάμε το ημίτονο στην άλλη μεριά και να λυθεί ως προς συνημίτονο τετράγωνο θ. Θα είναι ίσο με 1 μείον ημίτονο τετράγωνο θ. Θα γίνει λοιπόν ημίτονο στο τετράγωνο ω μείον παρένθεση, και αυτό το συνμίτονο τετράγωνο ω το αντικαθιστώ με 1 μείον ημίτονο στο τετράγωνο του ω. Και αν βγάλουμε τώρα την παρένθεση, θα δούμε ότι γίνεται ημίτονο στο τετράγωνο ω μείον 1 και ημίτονο στο τετράγωνο ω
Με την πρόσθεση λοιπόν που προέκυψε, 2 ημίτονο στο τετράγωνο του ωμέγα, μείον 1, αυτό είναι αυτό που μας ζήτησαν, να αποδείξουμε ότι αυτή η παράσταση, δηλαδή ισούται με 2 ημίτονο στο τετράγωνο, ωμέγα μείον 1.